Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Και πάλι είμαστε μαζί για να δούμε τη συνέχεια της έρευνας που κάνουμε σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα του εξυγχρονισμού ή της απειλής που συνιστούν οι ηλεκτρονικές κάρτες, ταυτότητες, διαβατήρια. Η Εκκλησία είναι πάντοτε θετική σε κάθε πρόοδο και εξέλιξη τεχνολογική, όπως έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει. Σήμερα είναι η πέμπτη κατά σειρά ομιλία. Είδαμε κάποιες όψεις του προβλήματος σε σφαιρική τοποθέτηση, είδαμε την όψη της δυνατότητας καταγραφής στοιχείων, την δυνατότητα φακελώματος σε πολύ μικρή επιφάνεια. Είδαμε από πλευράς νομικής συνταγματικών ελευθεριών παραβίασης, είδαμε από πλευράς συνειδησιακής σαν πρόβλημα και παραβιάσεως ακόμη της ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως και της ελευθερίας γενικά του ατόμου, του προσώπου. Τώρα θα δούμε σήμερα αυτό το πρόβλημα των καρτών, γενικά των οποιοδήποτε καρτών και συγκεκριμένα της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης και της ταυτότητας και των διαβατηρίων των ηλεκτρονικών, τι πρόβλημα συνιστούν από πλευράς ηθικής και από πλευράς κοινωνικής. Θα δούμε λοιπόν συγκεκριμένα σαν ηθικό και κοινωνικό πρόβλημα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα πάλι τον εκλεκτό μας συνεργάτη, τον κύριο Σταμάτη Κούλουθρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει με τις δικές του ειδικές γνώσεις να ερευνήσουμε το θέμα αυτό. Είναι λοιπόν μόνον εξυγχρονισμός ή συνιστά και απειλή η δυνατότητα να έχουμε μια κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ηλεκτρονική με αυτόν τον barcode, με αυτόν τον AMCA, μια ταυτότητα με τις ειδικές λωρίδες, με τα σύμβολα αυτά τα οποία έχουμε πει και άλλη φορά. Και ειδικότερα θα μας απασχολήσουν και σήμερα και στην επόμενη εκπομπή που θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο της ερεύνης. Δέχεστε, κύριε Σταμάτη, να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Βέβαια, εσείς δεν είστε ηθικολόγος, ούτε πιστεύω και ειδικευμένος κοινωνιολόγος, αλλά έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, έχετε τελειώσει την ανωτάτη εμπορική. Να σας πω αμέσως, σαν οικονομία. Το θέμα, επειδή δεν είναι μονοδιάστατο, δεν είναι ένα τεχνολογικό θέμα, νομίζω ότι το μελετάμε από πολλές πλευρές γιατί έχει πολλές διαστάσεις. Και σίγουρα για να κάνουμε και μια ανασκόπηση ότι έγινε μέχρι τώρα σε συντομία, το θέμα των καρτών εν γέννη το εξετάζομαι. Το εξετάζετε μάλλον εσείς περισσότερο από πλευράς συνειδήσεως θρησκευτικής με σκοπό του να περιέχει σημάδια ύποπτα ή που αντίκειται στη θρησκεία ή γενικά καβαλιστικά σύμβολα. Ένας δεύτερος λόγος είναι που κάνω μια γρήγορα αναδρομή, ήταν από πλευράς φακελώματος. Μια τρίτη περίπτωση είναι από πλευράς εθνικής, είπα από πλευράς θρησκευτικής και επίσης... Αυτές τις δύο πλευρές και επίσης, κατεμένα, θίγω ακόμα. Θα τις δούμε στην επόμενη εκπομπή. Το θίξαμε ελαφρώς. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα που μπορεί να είναι αφελώς ή έχει και τέταρτη πλευρά, που είναι ίσως και η εμπορική πλευρά. Δηλαδή, απλά και μόνο, χωρίς καμία ιδιαίτερη ωφελημότητα, πιστεύω ότι για λόγους καταναλώσεως οι εταιρείες που θέλουν να εμπορευτούν σε τεχνολογία και όταν μιλάμε για τεχνολογία και μάλιστα σε μάζα πληθυσμού μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμυρίων ή δισεκατομμύρια, μπορεί να είναι και εμπορική λόγη. Υπάρχει κατ' εμένα όμως και ένας πέμπτος λόγος που μπορεί να είναι αφανής λόγος. Δηλαδή, πιθανή
σύγκληση όλων αυτών των πραγμάτων σε κάποια συγκεκριμένη πιο σκοτεινό δρόμο ή μονοπάτι από ό,τι μπορούμε να... Και πολιτική, ναι, σκοπιμότητα. Που μπορεί να εκφράσουμε ή μπορεί να αποδείξουμε. Ας δούμε εμείς τώρα συγκεκριμένα σήμερα, ειδικευμένη μια πλευρά της ρεύνης μας, συγκεκριμένα ως πρόβλημα ηθικό και ως πρόβλημα κοινωνικό. Ζούμε σε μια εποχή που πλημμυρίζει η κοινωνία από κάρτες, μέχρι σημείο που χρειάζεται να έχει κανείς και ένα ειδικό τσαντάκι να κουβαλάει αυτές τις κάρτες με ειδικές καρτοθήκες. Όλη αυτή η καρτομανία που μας απασχόλησε στην πρώτη εκπομπή, και βλέπουμε ότι ολοταχώς αυξάνεται αυτή η διάθεση των πολιτών να αποκτήσουν κάρτες. Δεν τις κατηγορούμε τις κάρτες. Αν είναι ένα μέσο εξυγχρονισμού, καλώς έχει. Όμως, μήπως κρύπτει κάποιον κίνδυνο ηθικών, μήπως αυτές οι κοινές τώρα κάρτες, οποιασδήποτε κάρτες που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές και για ανάληψη χρημάτων, μήπως οδηγήσουν τον πολίτη σε μια καταναλωτική βουλημία. Δηλαδή, μήπως τον οδηγήσουν σε μια επιθυμία να αγοράσει, να αποκτήσει, να ανανεώσει, να έχει, και πλέον προσδιορίζει την αξία του ο άνθρωπος όχι από το τι είναι ως ύπαρξης, αλλά από το τι έχει και κατέχει, από τα αγαθά τα οποία μπορεί να συλλέξει και από τα αγαθά τα οποία μπορεί να αντικαταστήσει με καινούργια αγαθά. Για να το δούμε λοιπόν ένα-ένα αυτά και να δούμε ποιο κίνδυνο μπορεί να κρύπτει, με σκοπό να προφυλάξουμε και τους εαυτούς μας και τους πολίτες να κάνουν καλή χρήση των καρτών. Εμείς δεν καταργούμε ούτε κατηγορούμε τις κάρτες μονοπλευρά, απλώς διαπιστώνουμε κάποια προβλήματα, κάποιες παγίδες που πρέπει να γίνουν, να τις προσέξουμε για να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή. Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος αυτής της καταναλωτικής μανίας, μιας βουλημίας ακατάσχετης, να έχει κανείς την κάρτα, απλώς θα κάνει μια κίνηση, θα βάλει μέσα στην εγκοπή, στο μηχάνημα, θα χρεωθεί ότι αγόρασε τόσα προϊόντα. Πάλι την ίδια κίνηση, πάλι άλλα προϊόντα. Αυτό, ναι, αυτό. Οπότε, είναι... μπορεί να γίνει λοιπόν μια κατάχρηση σε πλάτος αγαθών. Αυτό είναι δεδομένο. Και θυμίζει ακριβώς τη διαφορά του απλού θεάματος, όπως είναι το σινεμά που κανείς θα πρέπει να προγραμματίσει να πάει ένα κινηματογράφο, εν σχέση με τηλεόραση, στην οποία, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, ήταν ο Κένεντι ή μετά ο Λίντον Τζόνσον, που έκανε έκκληση στο αμερικάνικο λαό ότι κινδυνεύει να καταστραφεί ή να αποβλακωθεί όλη η νεολαία, εξαιτίας διότι το θέαμα μπήκε στο σπίτι του καθενός, δηλαδή η τηλεόραση. Που σημαίνει το παρακολουθούμε ο παιδάκια 4χρονο από βρεφικό σταθμό, από νήπια να είναι, που μπαίνουν μες στον εγκεφαλό τους οι εικόνες και καταχωρούνται αδιάφορα, νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν, και δημιουργήθηκε το τραγικό πρόβλημα της αποβλάκωσης μέσω των διαφόρων τηλεοπτικών καναλιών που έχουν οποιαδήποτε εκπομπή η οποία δεν ελέγχεται κιόλας. Θέλω να πω ότι κάπως το ίδιο είναι και καταναλωτικό θέμα. Αν τυχόν εγώ έχω στο πορτοφόλι μου ορισμένα χρήματα και έχω ένα κοντρόλ, έναν έλεγχο απάνω στην οικονομία μου, με την κάρτα συμβαίνει το εξής. Εκτός αν έχω ένα ειδικό λογιστήριο στην τσέπη μου για να ξέρω τι ακριβώς πληρώνω και τι δεν πληρώνω, η κάρτα σαφώς και μπορεί κανείς να παρασυρθεί σε αγορές αλόγιστες. Τη στιγμή κατά την οποία δεν πληρώνεις εκείνη τη στιγμή, σίγουρα μπορεί να πληρώσεις ή να αγοράσεις περισσότερα από αυτά τα οποία χρειάζεσαι. Οπότε υπάρχει ο πειρασμός να απλωθεί η επιθυμία, η βουλημία του αγοραστή σε πλάτος. Και αυτό και εκείνο και ποικιλίες αγαθών. Ναι. Οικιακών συσκευών, ενδυμάτων, υποδημάτων, οποιοδήποτε αντικειμένων, επιπλέον κλπ. Κλπ. Σε πλάτος. Οπότε έχουμε εκεί μια πλεονεξία να πάρουμε και τούτο και το άλλο. Το πήρε και ο γείτονας, το πήρε και ο άλλος, το πήρε ο πλούσιος, γιατί να μην το πάρω και εγώ που είμαι φτωχός. Ανοίγει το ηθικό θέμα που είπατε, ναι, το οποίο θίγει και την οικογένεια εν μέρη. Αυτό αποτελεί, ναι, ας πούμε, μια πλεονεκτική
ας πούμε, ορμή που λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο, μια πλεονεξία. Ο άνθρωπος μπορεί να αρκεστεί και στα λίγα. Σε ένα κρεβάτι, σε ένα τραπέζι, σε ένα κομμάτι ψωμί, το φαγητό, το στοιχειώδες. Μα στόχος της κάρτας, ή της κάρτας, της πιστωτικής κάρτας αγορών, στόχος, γι' αυτό και συνεργάζονται. Να κεντρήσει την καταναλωτική βουλημία. Και μάλιστα όταν βλέπουμε στην τηλεόραση τις σαγηνευτικές, μαγευτικές θα έλεγα, διαφημίσεις. Ναι. Που υποβάλλουν, και όπως λέει και η ψυχολογία, ναι, με, όταν δει κανείς μια αστραπία έστω σαγηνευτική ναι, διαφήμιση, αυτό καταπίνεται από, με τα μάτια, με τα αυτιά, σαν ήχο, σαν εικόνα, αποθηκεύεται ναι, στον εγκέφαλο ναι, και λειτουργεί μετά ψυχοραμικά. Λειτουργεί, έχουμε τη μετάσκεψη. Όταν πάει να κοιμηθεί κανείς ή όταν περπατάει, αμέσως έρχεται η επιθυμία να πάω να αγοράσω αυτό που είδα, και μάλιστα όταν συνδυάζεται, όταν συνδυάζεται το καταναλωτικό αγαθό με κάτι το ελκυστικό, ας πούμε, με κάποια σεξουαλική σκηνή, με κάποιο ερωτικό στοιχείο. Ο ήχος και η εικόνα και ο ήχος της διαφημίσεως μέσα, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι παραμύθια αυτά, γιατί υπάρχει περίπτωση της υπνοπαιδείας που φυσικά είμαι τελείως εναντίον αυτής, γιατί η φύση, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σκοπό ότι χρειάζεται ορισμένες ώρες ξεκούραση. Έχει βγει η υπνοπαιδεία, την οποία λέει μπορείς στον ύπνο σου να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά για αυτό το λόγο έγινε ο ύπνος, για να μπορούμε την ώρα του ύπνου μέσω κάποιων υπολειτουργιών του εγκεφάλου να μας ποτίζουν με κάποια δουλειά. Εκείνη την αντί ώρα, να ξεκουράζεται, κανείς να κουράζεται. Θέλω να πω ότι πράγματι υπάρχει επίδραση και ήχου και συγχρονισμού εικόνας, ήχου και όλα αυτά που επηρεάζουν. Στο θέμα όμως θέλω να τονίσω στο θέμα που είναι το ηθικό ή όχι απάνω στο θέμα οικογένειας. Συνήθως ήθιστε στην οικογένεια το πορτοφόλι, το κεντρικό να το έχει ή ο πατέρας ή η μητέρα. Δεν αποκλείεται τις περισσότερες φορές το έχει το κουμάντο της πτυού που λέμε, η οικοδέσποινα που κάνει κουμάντο στα τουίκου. Με τις κάρτες, οι οποίες συνεχώς οι δυνατότητες τους επεκτείνονται, θα έχουμε και οικογενειακές κάρτες. Έχω ακούσει παρόμοιες διαφημίσεις ή ανοίγματα και στο εξωτερικό, δηλαδή που σε μία κάρτα να συμπράττουν δύο μαζί ή περισσότεροι. Η δυνατότητα τρίτη εγγυητού για να έχει κάρτα ο γιος μου ή η κόρη μου, οπότε να μπορώ να ψωνίζω εγώ, η γυναίκα μου, ο γιος μου, η κόρη μου, όλοι. Αυτό σημαίνει ότι δεδομένη στιγμή χάνεται ο κεντρικός έλεγχος, αυτό που λέμε, της οικιακής οικονομίας, προς χάρη της κατανάλωσης. Και τώρα είναι ένα πρόβλημα. Θέτω ένα ας πούμε ερώτημα σε όλους μας. Υπάρχει κανένα περιθώριο, κανένα όριο, κανένας φραγμός σε αυτήν την καταναλωτική βουλημία του ανθρώπου? Ας πούμε σε πλάτος αγαθών. Βλέπουμε και τα χωριά τώρα τόσο πολύ έχουν αναπτύξει την καταναλωτική τους επιθυμία, ώστε δεν στηρούν από τις πόλεις. Κακό δεν είναι αυτό. Όταν όμως διακατέχεται ο άνθρωπος από το τι θα αποκτήσει, όπως προείπα, τι θα έχει, ποια αγαθά θα έχει, σε πλάτος, δηλαδή σε αντικείμενα αγαθών. Και μετά υπάρχει και ένας άλλος πειρασμός. Αγαθά σε ποιότητα. Μπορεί να το πούν και λένε ότι αυτό είναι εξεπερασμένης μόδας. Ναι. Έχουμε τον πειρασμό της μόδας, ναι, τον πειρασμό του σειρμού, τον πειρασμό της ποιότητας. Πιο καλή ποιότητα, πιο τέλειο, πιο αντοχές, πιο μοντέρνο, πιο ωραίο, πιο κομψό, πιο συγχρονισμένο, και ας πούμε που είναι για το σπίτι, για την οικογένεια. Όταν μάλιστα και όλη η οικογένεια έχει αυτό το άνοιγμα της καταναλωτικής επιθυμίας, επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Φερπίν, η οικογένεια θα πει, γιατί να μην αλλάξω τα επιπλά μου? Ναι. Γιατί να μην πάρω καινούρια κουζίνα, πιο σύγχρονη, πιο εξυπηρετική? Γιατί να μην πάρω καινούργια ηλεκτρονικά σκεύη και όλα τα άλλα? Οπότε ο άνθρωπος πλέον μπαίνει σε ένα κανάλι αέναης αναζητήσεως, καταναλωτικής μανίας και ικανοποιήσεως αυτής της πλεονεξίας που δεν έχει τέλος. Αυτή είναι μια εικόνα, εγώ θα ήθελα να εντοπίσουμε και με τη σειρά για τους τηλεθεατές που δεν είχαν παρακολουθήσει ίσως τις προηγούμενες συναντήσεις. Θα επανέλθω πάλι στην αρχική πριν 5 εβδομάδες που θέσαμε το θέμα
εξ αρχής ότι πάντα κοιτάμε μία ωφελημότητα. Λοιπόν, είχαμε αναλύσει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι ωφελημότητα δεν υπήρχε μέχρι σήμερα εξαιτίας του τόκου και των πρόσθετων εξόδων που επιβάλλουν οι τράπεζες για έξοδα μηχανογραφήσεως και διακινήσεως. Συνεπώς, ο καταναλωτής είχε τεράστια ζημιά. Φυσικά υπάρχουν τώρα διαφημίσεις, φαίνεται αυτό το καταλάβανε, γιατί άρχισε και ο κόσμος και το βλέπε η κάρτα σαν περίεργο και ζημιογόνο του, και επανήλθαν τώρα μερικές τράπεζες και διαφημίζουν κάρτες χωρίς τόκους. Πλην όμως δεν είναι όφελος πάλι και χωρίς τόκους, γιατί ήθιστε σε όλα τα μαγαζιά ο έμπορας να κάνει το μετρητής στην διευκόλυση. Όταν πάρει κανείς μετρητής, να κάνει διευκόλυση με μία έκπτωση. Αυτό σχεδόν είναι νόμος της αγοράς. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει έκπτωση με κάρτα. Ακόμα και αν δεν έχει τόκους ή έξοδα μηχανογραφικής επεξεργασίας ή διακινήσεως του λογαριασμού, ο οποίος κάθε μήνα πηγαίνει έρχεται σπίτι, αυτό όμως με όλα τα αυτά δεν έχει την έκπτωση. Συνεπώς, ο καταναλωτής, πέραν, είπα το ένα λόγο, είπα το ότι παρασύρεται υπνοτισμένος σε διάφορες διαφημίσεις ή με τη δυνατότητα του δεν αγγίζει το πορτοφόλι του, οπότε να ελέγχει το χέρι του τι πληρώνει, σύν της άλλης έχει και τη ζημιά από τη μη έκπτωση που θα του έκανε ο καταστηματάρχης από μια μετρητή αγορά. Οπότε με αυτό το σύστημα των καρτών, εκτός από την εξυπηρέτηση και τον εξυγχρονισμό, έχουμε και άνοιγμα ενός δρόμου καταδιώξεις των αγαθών και ένα, θα λέγαμε, έναν κίνδυνο μετατοπίσεως της αξίας του ατόμου, της αξίας του προσώπου. Έχουμε, θα λέγαμε, μια αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος πάβει πλέον να θεμελιώνει την αξία του στα χαρίσματά του, στα πνευματικά του προσόντα, στις αρετές του, στον εσωτερικό του άνθρωπο, στην εσωτερική του διάσταση, την πνευματική. Και γίνεται τροποντίνα τι, ένα ρομπότ που συνεχώς κυνηγάει να αποκτήσει κάποια αγαθά. Και όπως λέει και η φιλοσοφία, εδράζει την αξία του στο να έχει αγαθά, υλικά, και όχι στο να είναι αξία πνευματική, να καλλιεργεί το πνεύμα του. Οπότε μονοπλευρά ο άνθρωπος εξελίσσεται και αδειάζει από πνεύμα, αδειάζει από συνείδηση εσωτερική, αδειάζει από αγάπη, αδειάζει από κοινωνικότητα. Ναι. Αδειάζει επομένως ο άνθρωπος και γίνεται ένα άψυχο ρομπότ. Κατάλαβα. Και ένα άλλο ακόμα θα ήθελα να πω. Οι τράπεζες θα δώσουν τελικά τις κάρτες αυτές χωρίς κανένα αντίκρισμα, χωρίς καμία υποθήκη, χωρίς κανένα ενέχειρο. Μήπως κινδυνεύσει ποτέ. Μήπως κινδυνεύσει ποτέ ο κάτοχος της κάρτας να του πάρουν και το σπίτι ακόμα, όταν κάνει υπέρβαση ενός ορίου. Είπατε δύο πράγματα μαζί, γι' αυτό να τα σε ένα-ένα να αναφερθούμε πάλι. Στο πρώτο κομμάτι νομίζω ότι μιλήσατε για ρομποτοποίηση και δεν αφορά την πιστωτική κάρτα. Σφαιρικά θα ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε μορφής κωδικοποίησης του ατόμου, γιατί το ίδιο είναι και οι ταυτότητες οι ηλεκτρονικές, το ίδιο και η κοινωνική ασφαλίσεως, το ίδιο και οι πιστωτικές κάρτες, το ίδιο και όπως μπορεί να κάνουμε μια ανοίξη για κάρτες αναγνωρίσεως προσώπων εισόδου, εξόδου σε κτίρια κτλ. Θέλετε, στην πρώτη ερώτηση λοιπόν, θέλατε να πείτε για την απροσωποποίηση, δηλαδή ρομποτοποίηση του ανθρώπου. Αυτό είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, διότι στις καθημερινές μας ή κοινωνικές μας συναλλαγές πάνω απ' όλα προέχει η ανθρώπινη προσωπικότητα και οι προσωπικές μας συνάφειες, οι φιλίες, που σαφώς μία κάρτα τη στιγμή κατά την οποία αυτή θα είναι το σημείο επικοινωνίας μας με οπουδήποτε είναι συγκεκριμένα στην πιστωτική για αγορές, θα είναι το σημείο αναφοράς μας. Στο δεύτερο που είπατε για το θέμα της εγγύσεως, η τράπεζα προκειμένου να εκδώσει μία πιστωτική κάρτα χρειάζεται ορισμένες εγγύησεις. Προς το παρόν δεν κάνει υποθήκες συγκεκριμένες σε ακίνητη περιουσία, αλλά χρειάζεται να δει την οικονομική επιφάνεια κάποιου προσώπου με μία εξοφλητική απόδειξη πληρωμής και σε ποιο και πού ακριβώς εργάζεται, και βάσει αυτού δίνει ένα πλαφόν, ένα ανώτατο όριο το οποίο κυμαίνεται. Δεδομένη στιγμή μπορεί να πάει και πολύ
Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει ή αργότερα. Είχε ξεκινήσει. Ήταν 200 περίπου, πήγε 300. Ναι. Έστω και φτάνει, ναι, το εκατομμύριο. Η τράπεζα έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε ξεφύγει και υπερκαλύψει αυτό το όριο να του κάνει δίωξη μέσω της νομικής υπηρεσίας της. Μάλιστα. Έχουμε κάποια γκάλο που γίνονται και γράφουν εφημερίδες. Άλλοι μένουν ευχαριστημένοι για τις κάρτες αυτές. Λέει και δυστυχώς έχουμε υπερβεί το πιστωτικό όριο, λένε οι περισσότεροι. Άλλος λέει κουβαλάω μόνο την κάρτα και δεν φοβάμαι τα μετρητά, μήπως μου τα κλέψουν. Είναι μια δικαιολογία και αυτή. Άλλος λέει ότι ξοδεύει πολύ περισσότερα, αγοράζει πράγματα ή ότι δεν έχει την αίσθηση ότι πληρώνει. Αυτές είναι ομολογίες. Ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε. Δηλαδή μπορεί να κινδυνεύσει κανείς να καταληφθεί από μια καταναλωτική επιθυμία όπως είναι το κρασί. Μαθαίνει κανείς να πίνει κρασί, γίνεται αλκοολικός. Ναι. Μαθαίνει κανείς να κατόπιν το τσιγάρο, πάλι γίνεται ένα πάθος, ναι, μπορεί να το κόψει. Συμφωνώ. Μαθαίνει κανείς το αφεντικό, το χασίς, ας πούμε, το, ναι, και το πιο ελαφρά αφεντικό. Θέλει να επαναλαμβάνει αυτή τη συνήθεια. Και όσο και ανοίγεται σε αυτή την επιθυμία. Επομένως, μπορεί να φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να μην αυτοελέγχεται. Γιατί δεν υπάρχουν παράγοντες σήμερα που καλλιεργούν τον άνθρωπο να τον κάνουν χαρακτήρα, να αυτοελέγχεται, να θέτει όρια, να επιλέγει σωστά. Οπότε ανοίγει ένα δρόμο. Επικίνδυνο η κάρτα, αν γίνει κακή φυσικά χρήση. Εγώ θα ήθελα να δώσω τώρα ένα άλλο ερώτημα. Μας μιλούν για κακοπληρωτές, ότι τώρα δεν είναι μεγάλη ποσότητα. Εάν όμως αυξηθούν αυτοί, θα εμπλακούν λοιπόν οι τράπεζες και οι αρχές που εκδίδουν τις κάρτες, δικολαβίστηκες, γνάζια δικολαβίστηκα, κατηγορίες, καταγγελίες, μηνύσεις, δικηγόροι, τραβήγματα των κατόχων της κάρτας για να δώσουν αυτά τα χρήματα τα οποία δεν πλήρωσαν. Πάνω στην κάρτα. Πρώτον, η κάρτα είναι ανανεώσιμη κατέτος. Συνεπώς δεν είναι κάτι το οποίο κανείς το παίρνει και τέλειωσε. Έχει ένα όριο με μία λήξη που ανανεώνεται κατέτος. Πρώτο λοιπόν άγχος είναι ότι πρέπει κανείς να κοιτάει τη λήξη και κάθε μαγαζί για να δει μήπως έχει λήξει ή μήπως έχει αποσυρθεί από την ίδια την τράπεζα η κάρτα. Δεύτερον, το θέμα κλοπής, το οποίο είναι απλούστατο, δηλαδή αν κάποιος το είχαμε ξαναφέρει αυτό, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα να κλέψει κάποιος, μπορεί εις βάρος κάποιου να πάρει οσαδήποτε να ψωνίσει. Τρίτο θέμα το οποίο είναι... Πλουστογράφησης που είχαμε πει. Ναι, προσέξτε, για το θέμα του ελέγχου που δεν το είχαμε πει είναι το εξής. Υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι όποιος ψωνίσει μικροποσά δεν ελέγχεται. Όποιος ψωνίσει μεγάλο ποσό, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έχει καθορίσει κάθε τράπεζα, δηλαδή αγορές πάνω των 50.000 πρέπει ο καταστηματάρχης κάνει μια επαλήθευση με ένα τηλέφωνο σε κάποιο κατάστημα τραπέζι για να δει αν υπάρχει πιστωτικό όριο. Αυτό όμως είναι τελείως αστείο για τον εξής λόγο. Αν εγώ μπορώ να ψωνίσω 10.000 χωρίς έλεγχο του πιστωτικού μου ορίου, αποκλείεται να πάω την ίδια μέρα σε 40 μαγαζιά και να ψωνίσω από 10.000 τον καθένα χωρίς έλεγχο του πιστωτικού μου ορίου και έτσι να κάνω μια τρομακτική υπέρβαση. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς πώς θα εξηγούνταν οι υπερβάσεις, οι οποίες υπερβάσεις είναι και τεράστια ζημιά. Γιατί οι υπερβάσεις στην πρώτη ειδοποίηση της τράπεζας, στον τρέχον μήνα, έρχονται όλες και υποχρούνται να τα πληρώσει όλα μαζί. Μάλιστα. Συνεπώς, παθαίνει ζημιά από εκεί που δεν το περιμένει. Γιατί σου είχε προγραμματίσει μια σειρά δόσεων και του έρχεται μετά όλο το κονδύλι μαζί, που λόγω αμυαλοσύνης είδε ο καταναλωτής ακριβώς παρασύρθηκε και αγόρασε και χωρίς έλεγχο κάτι, δεν είχε μαζί του calculator για να υπολογίζει το ποσό. Συνεπώς, θέλω να πω ότι μάλλον κονφούζιο δημιουργεί. Οπότε κινδυνεύει ο άνθρωπος, εάν φυσικά και δεν παιδαγωγηθεί, δεν διδαχτεί, να γίνει χαρακτήρας, να μάθει να επιλέγει, να μάθει να θέτει όριων δυνατοτήτων του αγοράς αγαθών σε ποσότητα, σε πλατός αγαθών και σε ποιότητα. Γιατί είναι χειρότερο αυτό, η αλλαγή, η εξυγχρονισμός, η βελτίωση με επίπλων συσκευών κλπ. Άρα ανοίγει, ας πούμε, ένα χάος καταναλωτικής, θα λέγαμε, εχμαλωσίας. Οπότε θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω στους αγαπητούς μας τηλεθεατές ένα πολύ εκφραστικό άγαλμα του Ροντέν, που δείχνει αυτό τον άδειο άνθρωπο που αδειάζει η ψυχή του, αδειάζει η καρδιά του, μετατοπίζει την ουσία του στα αγαθά, τα υλικά.
και στην θρακική, θα λέγαμε, ικανοποίηση, απόλαυση, μεταγραφή αυτά. Και ξεχνάει ότι η αξία του ανθρώπου είναι το βάθος του, είναι το είναι του. Ποια αξία έχει, ποιες αρετές έχει, ποιες καλοσύνες έχει, ποιες γνώσεις έχει. Λοιπόν, και δείχνει λοιπόν αυτό το άγαλμα του Ροντέν, πολύ επιτυχημένο, με ένα μπρούτζο, ας πούμε, δουλεμένο, που έχει άδειο το στήθος, τελείως άδειο, ούτε καρδιά έχει. Πού θα ζήσει αγάπη αυτός ο άνθρωπος? Όταν κυνηγάει την ύλη, τα αγαθά, και του δίνει αυτή το κέντρισμα και η κάρτα, που είναι εύκολη συναλλαγή και αγορά αγαθών, πού θα βρει αυτός την δυνατότητα να έχει νου, αυτοσυγκέντρωση, να ηρεμήσει λίγο, να κοιμηθεί ήρεμα και ήσυχα, να πει μου φτάνουν αυτά που έχω. Όχι. Το ανοίγει ο δρόμος να πει δεν μου φτάνει τίποτα. Οπότε δείχνει ο Ροντέν ένα θαυμάσιο άγαλμα, άδειο το στήθος, ούτε καρδιά, ούτε σπλάχνα, δηλαδή ούτε ανθρώπινη συνείδηση, ούτε πνευματικότητα, άδειος με απλωμένα τα χέρια, με συσπάσεις αγωνίας στο πρόσωπο, που ζητάει, ζητάει να πάρει, να αποκτήσει, Επομένως πρέπει να το δούμε και με αυτή την πλευρά το πρόβλημα. Και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές να προσέξουν. Μας λένε για εξυγχρονισμό, είναι αλήθεια, δεν είναι όμως μόνο εξυγχρονισμός. Είναι κίνδυνος και είναι παγίδα να χάσουμε τελικά και την ουσία μας, την ανθρωπιά μας. Θα ήθελα τώρα, επειδή βλέπω ότι τρέχει πολύ η ώρα, να έρθουμε σε μια άλλη παράγραφο, να δούμε αυτές τις κοινέ κάρτες και θα λέγαμε τις οποιασδήποτε κυκλοφορούν, δεν κατηγορούμε καμία κάρτα, ούτε λέμε μη ή ναι. Σωστό. Απλώς εξετάσουμε ένα πρόβλημα. Βλέπουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία. Αυτές οι κοινέ κάρτες λοιπόν, μήπως αποτελούν τώρα ή μπορούν να αποτελέσουν και στη συνέχεια ένα κοινωνικό πρόβλημα? Δηλαδή, εξειδικεύω με ένα ερώτημα. Αυτή η κάρτα της αυτομάτου συναλλαγής τον άνθρωπο τον κάνει αμίλητο, ακοινωνήτο, απλώς να πλώνει το χέρι του, να το βάλει στην εγκοπή, να παίρνει ένα νούμερο, να παίρνει κάποια μέτρητα, να παίρνει κάποιο λογαριασμό κλπ. Οπότε δεν δημιουργεί περιορισμό στην κοινωνικότητά του. Άλλο να μπει μέσα στην τράπεζα, άλλο να πάει σε ένα χώρο συναλλαγής και να πει χαίρετε, τι κάνετε, να δημιουργηθεί επικοινωνία προσωπική, να ανταλλάξουν ένα χαιρετισμό και στην είσοδο και στην έξοδο να υπάρχει μια ανθρώπινη επικοινωνία. Εσείς ο ίδιος σε μια περασμένη εκπομπή είχατε αναφέρει μια εφημερίδα που έλεγε σαν λεζάντα, σαν τίτλο, αχρήματος συναλλαγή. Μάλιστα. Και ότι ο στόχος είναι να καταργηθεί το χρήμα και είχαμε κάνει και ολόκληρη συζήτηση απάνω σε αυτό. Εν περιπτώσει, αυτό δεν γίνεται, το είχαμε πει, αποκλείεται να καταργηθεί το χρήμα. Εν περιπτώσει όμως που θα θέσουμε αυτό, θα πούμε ότι μπορεί να δρομολογηθεί μια τέτοια κατεύθυνση, σε αυτή την περίπτωση δημιουργεί άλλα κοινωνικά προβλήματα ή ηθικά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, κυρίως κοινωνικά τώρα. Και το κοινωνικό θέμα είναι σαφώς ότι, είναι ότι καταστρέφει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή θα κλείσουν. Κάποιο σούπερ μάρκετ ξένο ή ευρωπαϊκό, εφόσον θα ανοιχθεί και ελεύθερη αγορά, που θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με αυτές τις μηχανές, τις διάφορες που θα μπορεί να ανοιχνεύσει κάρτες, αν είναι και ηλεκτρονικές, μπορεί να είναι και ένα point of sales στην ταμιομηχανία πάνω, και κατά ανάγκη το μικρομάγαζο θα πάψει να υπάρχει. Στην περίπτωση τώρα του να με υποχρεώσει να έχω κάρτα, αυτό ήδη είναι μια ανωτρίωση. Δηλαδή θα με υποχρεώσει κάποιος και θα μου πει από μένα μπορεί να ψωνίσεις μόνο εφόσον έχεις κάρτα. Αν δεν έχεις κάρτα, δεν γίνεται. Για να δούμε πιο συγκεκριμένα, κύριε Σταμάτη. Εμπρότης να δούμε αυτό το οποίο αρχίσατε. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα στις διάφορες επιχειρήσεις, μικρομάγαζα, ψηρητικά τζίτικα, μικροβιοτεχνίες, θα λέγαμε καταστηματάρχες. Δηλαδή, τι ευνοείται με την χρήση των καρτών? Ευνοούνται αυτά τα μικρομάγαζα ή ευνοείται με ένα μεγάλο μονοπόλιο των πολυκαταστημάτων? Καταστρέφονται και ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής σε μια περιοχή,
αν γίνει αυτό σαν λογική επικρατήσει, έχω μία διαφήμιση εδώ που δεν είναι θέμα ούτε δυσφήμιση ούτε τίποτα, είναι ένα δείγμα πως θα κινούνται οι νέες αγορές. Μπορεί να το δει ο φακός που δείχνει ένα σούπερ μάρκετ πιο κοντά σε εσάς. Ένα σούπερ μάρκετ στην Παλίνη. Ναι, στην Παλίνη, το οποίο λέει ότι για να μπορέσεις να μπεις μέσα πρέπει να είσαι κάτοχος της κάρτα μας. Συγκεκριμένα λέει εδώ, αυτό είναι το διαβατήριό σου. Συνεπώς κάποιος που δεν είναι κάτοχος της κάρτας δεν μπορεί να μπει μέσα. Φυσικά θα έλεγε κανείς, και γιατί να μην γίνω κάτοχος της κάρτας. Το είπαμε κοινωνικά το θέμα. Κοινωνικά λέει το εξής, ότι εφόσον άνοιξε αυτό το κατάστημα το μεγάλο, είναι σίγουρο ότι έπνιξε ή έκλεισε όλους τους γύρω μικρομεσαίους. Είναι γνωστό όταν άνοιξε ένα μεγάλο μαγαζί, οι άλλοι δεν έχουν νόημα να υπάρχουν άμα είναι σούπερ μάρκετ, το λέει η λέξη σούπερ μάρκετ. Κατά ανάγκη λοιπόν, ο κάτοικος της περιοχής εκείνης... Να εξηγήσουμε πώς γίνεται ας πούμε ένα πολυκατάστημα να συνθλίβει και να κλείνει τα μικροκαταστήματα. Με την κάρτα... τιμές χαμηλές. Χαμηλές. Αυτό είναι λογικό. Και λένε οι γιατί λογικό. Γιατί να πάμε στο γειτονά μας να ψωνίσουμε, θα πάμε εκεί που δόχει 10 δραχμές λιγότερο. Ναι. Ή και 50 καμιά φορά δραχμές λιγότερο. Ναι. Ένα αυτό. Μετά, δεν θα έχει δυνατότητα, αφού παίρνει μια μεγάλη ποσότητα, να πάρει σε μικρό κόστος, να πάρει πολύ φτηνό εμπόρευμα. Ναι. Ένα μικρό μάγαζο θα πάρει ας πούμε 10 κουτιά τσιγάρα. Σωστό, σωστό. Ένα μεγάλο μαγαζί θα πάρει 1000. Στα 10 θα έχει μια έκπτωση α. Σωστό. Στα 1000 θα πάρει μια πολύ μεγαλύτερη έκπτωση. Άρα αυτό θα κάνει και μείωση των τιμών. Με κέρδος πάλι μεγάλο. Ναι. Οπότε θα μπορεί να λειτουργεί. Ναι. Και τα μικρομάγαζα λοιπόν, μικροβιοτεχνίες, μικροεπιχειρήσεις θα συνθλίβονται, θα μειώνουν την πελατεία τους και συνέχεια θα φτάσουν να μην έχουν να πιάσουν το ενίκιο για να κλείσουν. Κατά ανάγκη λοιπόν, αν τυχόν επικρατήσει λογική της κάρτας, αυτό θέλω να πω, ο καταναλωτής θα οδηγηθεί στον μεγάλο. Ο μεγάλος θα του πει για να είσαι πελάτης μου, αλλιώς δεν μπορεί να μπεις από την πόρτα, θα έχεις κάρτα, η οποία κάρτα που είχαμε αναφέρει και στις περασμένες εκπομπές που δείχνει έχει σίγουρα μαγνητικά στοιχεία πάνω. Μάλιστα. Το δείχνει την οπισθία όψη. Και υπάρχει μια μεθόδευση για να επικρατήσει αυτό το κανάλι, δηλαδή όλος ο λαός να πηγαίνει μέσα σε ένα κανάλι, να εξοικειωθεί στο θέμα καρτών. Σε ένα εμπορικό κατάστημα, πολυκατάστημα να ψωνίζει. Υπάρχουν οι φήμες ότι μεθοδεύεται και η κατάργηση των λαϊκών. Βλέπουμε στα σούπερ καταστήματα, έχουν όλα τα μαναβικά, όλα τα της λαϊκής αγοράς. Η λαϊκή αγορά έχει ήδη αναγγελθεί μερικά χρόνια, 1-2 χρόνια. Ότι θα καταργηθεί. Είναι, ότι υπήρχε μία κίνηση προς κατάργηση της λαϊκής αγοράς. Οπότε σκεφτείτε τώρα. Καταργείται η λαϊκή που πάει να πάρει πορτοκάλια, λεμόνια, μαναβικά, οτιδήποτε και ρύζι και λίγο ψάρι και οτιδήποτε. Ας πούμε σε αυτή η τιμή και να είναι και φρέσκα προϊόντα. Θα αναγκαστεί να πάει στο πολυκατάστημα. Ναι. Και εφόσον τα πολυκαταστήματα αυτά ανοίγουν αυτή την θύρα τους με κάρτες και σιγά σιγά γίνονται υποχρεωτικές οι κάρτες, βλέπουμε λοιπόν ότι περιορίζονται κάποια δικαιώματα κοινωνικά του πολίτου. Εμπόδιση μου είχαν ενοχλήσει το τηλέφωνο κάποιοι Κροατές και τηλεθεατές λέγοντας ότι μας εκβιάζουν. Έχουμε μια μικρή βιοτεχνία, ένα μικρό κατάστημα και για να δεχτούν το προϊόν μου με εκβιάζουν να βάλω barcode, να βάλω το UPC αυτό, να το περάσω μέσα από κώδικα. Για το barcode, γιατί ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου... Προϊόν, χωρίς να έχει αυτό το γραμματό κώδικα, δεν μου το δέχονται. Γιατί και οι τηλεθεατές μετά από μια σειρά εκπομπών ίσως να είδαν αρκετά σκόπιμα και χρήσιμα πράγματα που είπαμε, αλλά κατ' εμένα έπρεπε εξ αρχής να είχαμε δώσει μια εξήγηση για τον barcode. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί μια συγκεκριμένη εκπομπή. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι πολλά πράγματα, εφόσον δεν έχουν καμία ερμηνεία σκοπιμότητας, μεθοδεύουν με κάποιο τρόπο ώστε όλοι να μας οδηγήσουν σε ρομποτοποίηση κάρτας. Εκεί δείχνουν όλα τα φαινόμενα. Είτε ο πλευράς αγορών, είτε ο πλευράς πιστωτικών καρτών, είτε ο πλευράς κοινωνικής περιθάψεως ή αναγνωριστικών στοιχείων ταυτότητας. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι με οποιοδήποτε τρόπο μας οδηγούν
Που αυτό μπορείτε να το ερμηνεύετε εσείς. Εγώ το συσχέτισα. Δηλαδή, ένας μικρός βιοτέχνης λέγει, δεν μου δέχονται τα προϊόντα χωρίς να τα έχω στα μπάρι με το UPC. Ναι. Οπότε τον αναγκάζω να βάλει αυτό το UPC που έχει και το 666. Άλλη πλευρά. Ας μιλήσουμε μετά για το UPC αυτό και το 666. Εγώ ήθελα μια άλλη ερώτηση. Θέλει λεπτομέρεια. Μια άλλη ερώτηση. Έστω ότι επικρατεί αυτό το κλίμα των ηλεκτρονικών καρτών, μέσα σε αυτές τις ίδιες επιχειρήσεις, στον εργασιακό χώρο, ναι, που υπάρχουν οι υπολογιστές, που χρησιμοποιούνται οι κάρτες, ναι, δεν θα έχουμε μια αναστάτωση αν γενικευτεί, δεν θα έχουμε μια απειλή για τους εργαζομένους, μια αναγκαιότητα για εξειδικευμένη, θα λέγαμε, εργασίες, ναι, προσφορά εργασίες. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάρτες ελέγχου εισόδου εξόδου? Όχι, όχι, όχι. Ποιος θα χειρίζεται τα κομπιούτερ, ποιος θα τα διορθώνει? Πρέπει να είναι εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά, εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά, δεν θα υπάρχει ένας πειρασμός. Θα μπουν να βγήκαν καλύτερα ηλεκτρονικά μηχανήματα, καλύτεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Πετάξτε τους παλιούς, πάρτε καινούριους. Ναι. Δεν ανοίγει εδώ ένα κοινωνικό θέμα? Δηλαδή, μόνο καλά στοιχεία έχει. Ναι, για να οριοθετήσουμε. Άρα, δηλαδή, βάλαμε τα κομπιούτερ στα καταστήματα, βάλαμε τις μηχανές να μετράμε τις κάρτες και όλα πάνε καλά. Ή έχουμε προβλήματα στον εργασιακό χώρο? Τι λέτε εσείς? Θα σας πω αμέσως. Θα απολυθούν οι υπάλληλοι? Όχι. Θα σας πω αμέσως ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερης έρευνας. Για να ξεχωρίσουμε πότε είναι κάτι χρήσιμο και πότε όχι. Γιατί αν τυχόν ο τηλεθεατής που μπορεί να έχει ερωτήματα στο θέμα τεχνολογίας, δηλαδή είναι κακός ή όχι, να μην θεωρηθεί ότι η τεχνολογία θα είναι σαν με, δεν θυμάμαι το ιστορικό ακριβώς, τη μάχη του Πειραιά, όταν ήρθε η πρώτη τσιγαροποιητική μηχανή που έφτιαχνε αυτόματα, χύθηκε αίμα τεράστιο στον Πειραιά με χωροφύλακες και τους εργάτες οι οποίοι θα απολυόντανε. Η λογική μας είναι εδώ. Πού θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα, αν έχει σκοπιμότητα, αν πάθουν σημεία οι υπάλληλοι και ποια είδους κάρτα θα είναι αυτή. Σας λέω εκ των προτέρων ότι αν χρησιμοποιηθούν κάρτες, η ζημιά στους υπαλλήλους είναι στον εργασιακό χώρο στις κάρτες εισόδου-εξόδου. Εκεί θα έχει... Αφήστε αυτό, το δούμε μετά. Εγώ, εκεί θα έχει πρόσθετη επιβάρηση και σε πρόσωπα και σε έξοδα. Ναι. Και σε τεράστιες Εγώ ρωτώ τώρα, ας πούμε, ναι, έστω έχουμε υπολογιστές ηλεκτρονικούς και χρήση, ναι, καρτών. Ναι. Θα έχουμε αύξηση υπαλλήλων ή απολύσεις? Θα έχουμε περίπτωση... κόστος παραγωγής έργου ή θα έχουμε μείωση? Θα έχουμε προσάυξηση, ας πούμε, αμοιβής αυτών που θα διορθώνουν, που θα θεραπεύουν τα λάθη τους και θα εξυγχρονίσουν τα μηχανήματα? Στις πιστωτικές κάρτες δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, γιατί αντί να πληρώνεις το ταμείο, το μόνο που κάνει είναι ότι κάποιος με ένα μπλοκάκι ειδικό που το αποστέλνει μετά στην τράπεζα, αποτυπώνει το ανάγλυφο της κάρτας για να το στείλει. Εκεί δεν νομίζω να έχει πρόβλημα που να επηρεάζει τον εργασιακό χώρο των υπαλλήλων που δουλεύουν μέσα στην εταιρεία. Ας δούμε ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα κοινωνικών διακρίσεων? Θέλω να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό. Ναι. Δηλαδή η χρήση της οποιασδήποτε κάρτας, ναι, δημιουργεί πρόβλημα κοινωνικών διακρίσεων. Αναφέρεται προηγουμένως σε ένα πολυκατάστημα που θέτει ως όρον εισόδου να είναι κανείς κάτοχος της κάρτας. Αυτό είναι ένα, ναι, αλλά να σας πω ένα άλλο πολύ πιο σημαντικό. Ερώτω εγώ, εάν κλείσει τα διπλανά καταστήματα τα μικρά, είναι ή δεν είναι, θα λέγαμε, στέρησης κοινωνικού δικαιώματος να μπορώ να ψωνίσω? Πώς μπορεί να μου θέσει όρους να εισέλθω με κάρτα όταν αυτός γίνεται αιτίο το πολυκατάστημα και μου κλείνει τα μικρομάγαζα? Αυτό το ερώτημα ακριβώς πως το είπατε. Διακρίσεως. Κοινωνικών διακρίσεων. Κοινωνική διάκριση. Ένας έχει την κάρτα, μπαίνει στο κατάστημα και ψωνίζει. Αυτό το εδώ είναι μια τοπική διάκριση. Ενός περιορισμένου χώρου σε κάποια γειτονιά. Εγώ να σας πω μια πάρα πολύ σοβαρή διάκριση κοινωνική. Που έχει γίνει δεκτό και νόμιμα. Από πλευράς νομολογίας. Όποιος έχει πιστωτική κάρτα, αναγνωρισμένη σε διεκτές δίκτυο τραπεζών, μπορεί να μπει από το τελωνείο ερχόμενος από το εξωτερικό, χωρίς να ελεγχθούν τα προϊόντα που έχει, εφόσον δείξει ότι τα ψώνισε με την κάρτα
και δείξει τις αντίστοιχες αποδείξεις. Δεν πιώνει φω. Όχι, δεν έχει έλεγχο. Δεν τελωνίζεται. Ναι, δεν έχει έλεγχο. Ο άλλος που δεν έχει κάρτα, μια διεθνή κάρτα, οι γνωστές βίζας κάρτα κτλ., αυτός θα έχει έλεγχο στο τελωνίο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια διάκριση πολύ τρανταχτή. Και συνάλλαγμα, ας πούμε, ανακοινώνεται ότι θα μπορεί να εξαγαγεί συνάλλαγμα πολύ περισσότερο. Το συνάλλαγμα και με την κάρτα, για μένα το συνάλλαγμα με την κάρτα ξεφεύγει πια του ελέγχου τελείως. Γιατί αυτό είναι διαφήμιση που κάνουν επίσημοι και λένε ότι μπορείς να πας διακοπές, να περάσεις ωραίες διακοπές, να πας ξενοδοχεία, να πας όπου θες. Το συνάλλαγμα όταν πάρει κάποιος οικογενειάρχης τη γυναίκα του ή τα παιδιά του, βάζει το πορτοφόλι του 200, 300, 500 χιλιάδες όσο είναι το συνάλλαγμα κάθε κεφαλή και το αθροίζει και αποφασίζει να κάνει τις διακοπές του. Όταν με την κάρτα, που δεν θα υπάρχει συγκεκριμένο συνάλλαγμα πώς θα βγει έξω και μπορεί να παίρνει χρήματα ή να χρεώνει έξω με την κάρτα του, σίγουρα πρώτον κάνει σπατάλη αλόγιστη χωρίς ο ίδιος να μπορεί να την υπολογίσει, αλλά και σύν της άλλης στο θέμα διακρίσεων, αυτό που είπατε. Ενώ στο συνάλλαγμα, τώρα φυσικά με την ΕΟΚ υπάρχει ένα ανοιχτό όριο συναλλάγματος, αλλά λέμε και για χώρες εκτός ΕΟΚ που είναι έλεγχος συναλλάγματος. Εκεί υπάρχει κοινωνική διάκριση. Γιατί κάποιος που δεν θα έχει κάρτα, θα έχει έλεγχο συναλλάγματος για χώρα εκτός ΕΟΚ. Αλλά στην ΕΟΚ δεν θυμάμαι πόσο είναι ακριβώς το, αν είναι τελείως απεριόριστο. Ο άλλος που έχει κάρτα, μία διεθνή κάρτα, μία Diners, δεν ξέρω τι θα είναι, είναι διάκριση το να μπορεί, εφόσον φύγει με ένα περιορισμένο συνάλλαγμα από μια ξένη τράπεζα μιας άλλης χώρας που θα πάρει, να τραβάει από εκεί, να χρεώνει στο λογαριασμό του και να μην υπόκειται στον έλεγχο συναλλάγματος που θα είναι αυτός που δεν έχει κάρτα. Μάλιστα. Ακούμε ότι, και γράφεται και στις εφημερίδες, ότι τα μιακές μηχανές των σούπερ μάρκετ αυτών έχουν την πρόβλεψη να λειτουργούν και λειτουργούν και τώρα και με τον barcode, αλλά και να λειτουργήσουν και με σφράγισμα στο χέρι, ναι, και στο μέτωπο. Οπότε, τίθεται το ερώτημα, μήπως κλείνουν τα μικρά μαγαζιά, οφειλούνται τα μεγάλα μονοπόλια. Ανοίγουν τα μεγάλα μονοπόλια και οφειλούνται κάποιοι ελάχιστοι, με κάποιες φανταστικές, θα λέγαμε, μικρές τιμές για να προσελκύσουν τον κόσμο και τελικά οδηγούν και αυξάνουν και τις τιμές και τα βλέπουμε αυτά. Όταν κλείσουν τα διπλά μαγαζιά αυξάνουν τις τιμές. Ναι. Και τελικά μας οδηγήσουν στο σημείο, μας πούμε, πάρε και κάρτα εισόδου, πάρε λοιπόν και την ανάγκη να σφραγιστείς με κάποιο barcode και με κάποιο 666, ναι, για να μπορείς να κάνεις συναλλαγές. Οπότε εδώ βλέπουμε κατά γράμμα να εφαρμόζονται αυτές οι προφητείες. Ναι. Του Αγίου Ιωάννου στην Αποκάλυψη, των Αγίων Πατέρων, ναι, που λένε συγκεκριμένα. Έχω εδώ μια σειρά Αγίων Πατέρων, Εφραίμ Σύρος, Ανδρέας Κεσαρίας, ο Ιπόλυτος και πολλοί άλλοι Άγιοι Πατέρες που τονίζουν ότι, ναι, το χάραγμα του Αντιχρίστου, δηλαδή το 666, στη μορφή του barcode, θα είναι ένα γνώρισμα του εμπορευτίου. Όρεθες λοιπόν, λέει, και ποιοι πάντας είναι αδόσος είναι αυτής χαράγματα επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετόπου, τούτο δα εις γνώρισμα φύση του εμπορευτέου και μη. Δηλαδή, παίρνεις την κάρτα. Αρχικά, ναι, θα είναι στην κάρτα. Ναι. Το barcode και το 666 που δεν απουσιάζει από όλο το UBC, όλα τα τυπωμένα προϊόντα. Ναι. Μετά σου πει, η κάρτα μπορεί να κλαπεί. Α, γράφω στο χέρι, στον αντίχειρα εδώ, ναι, και αόρατη τροποντιναγραφή που δεν ασχημίζει, ή στο μέτωπο επάνω, στο κούτελο. Θα είναι λοιπόν αυτό γνώρισμα του εμπορευτέου ή μη εμπορευτέου. Και το λέγει αυτό η παράδοση της Εκκλησίας μας. Το λέγει ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως που είχαμε ξαναδεί. Λέγει συγκεκριμένα ο Ανδρέας Κυσαρίας. Το χάραγμα του ελευθερίου ονόματος του Αποστάτου Αντιχρίστου, το 666, δηλαδή χαρακτηρίζεται ως ψήφος του θηρίου, και ένας άλλος πατήρ. Πάλι, αυτός, ας πούμε, του αυτού, Ανδρέα Κεσαρίες, και την ψήφων δε του θηρίου πλατείνε πανταχού επί τη δεύση εν τεωνές, δηλαδή στις αγορές και πράσες είναι και στις πωλήσεις. Ναι. Θα δώσεις προϊόν, αν είσαι βιοτέχνης, θα πάρεις το χάραγμα επάνω, μπαρκώδη και το 666. Θα ψωνείς αφού πάρεις κάρτα
στην αρχή. Και μετά αφού τη βάλεις αυτή την διάκριση και στο μέτωπο ή στο χέρι. Οπότε βλέπουμε ότι πάμε δηλαδή σε εσχατολογικές ημέρες και λέγει συγκεκριμένα ο Αρέθες και Σαρίες. Και τι το χάρακμα επιφέρει το όνομα του θηρίου, διτή δε τούτου η γνώσης. Ίδια παραφοράς γραφής αυτού του ονόματος, ίδια ψήφου χ στίγμα. Αυτό που είναι και στο γραμματό, μορφή γραμμότου το 666. Ομοίως όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ας πούμε από τον Εφραίμ το Σύρο, ένα παράδειγμα. Είναι απάντες, λέει, κάνει ο Θεομάχος ο Αντίχριστος, είναι απάντες. Και Θεομάχος ο Αντίχριστος μπορεί να είναι μια συνομοσπονδία, αλλά μια κοσμική εξουσία που επιβάλλει κάποια μέτρα, κάποιες κάρτες. Το οδηγεί σε ένα κανάλι τους πάντες, για να φας, να ψωνίσεις, να φας, πρέπει να περάσεις από εκεί, σε ένα μαγαζί, μεγάλο. Να πάρεις το χάρακμα, να σφραγιστείς, να προσκυνήσεις το θηρίο. Λέγει συγκεκριμένα ο Εφραίμ ο Σύρου. Είναι απάντες, κάνει λέει τους πάντες, είναι απάντες στην σφραγίδα του θηρίου βαστάζωσιν. Και έπειτα ούτως, έτσι με το χάραγμα 666, είτε γραμματό είτε και αριθμητικό, αγοράστε τα βρώματα. Και έτσι να αγοράζει κανείς τροφές και πανείδος και κάθε είδος. Και δημάρχους ζητάνε επιτελεί το πρόσταγμα. Και να βάλει νομάρχες, δημάρχους και να εφαρμόσουν αυτές τις διαταγές. Και τώρα έχουμε, επί του προκειμένου, με τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, όλες οι νομαρχίες έχουν πάρει εντολές, όπως έχουμε ακούσει, όλες οι υπηρεσίες αρχίζουν και εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Ετοιμάζουν και διανέμουν τις κάρτες. Ζητούν έναν κωδικό αριθμό και στη συνέχεια δίνουν την κάρτα. Στα ελάχιστα λεπτά λοιπόν που μας απέμειναν, θα ήθελα να σχολιάσουμε αυτό το γεγονός. Είναι λοιπόν επιτρεπτό, εμείς δεν κατηγορούμε την εξυγχρόνιση, τον εξυγχρονισμό. Μακάρι να μας δώσουν και με αυτόματι θα λέγαμε να πατάμε ένα κουμπί και να έρχεται στο σπίτι μας η σύνταξη, ο μισθός, από το παράθυρο τα αγάθα, να μην πηγαίνουμε και κουράζομαστε και στον δρόμο. Αλλά εμείς τι ακριβώς είναι που απορρίπτουμε. Απορρίπτουμε το σφράγισμα. Μπαρκότ που συνδυάζεται με το χαράγμα. Και παρακαλώ, μπορείτε να δείξετε μια κάρτα που δεν έχει γραφτεί. Κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η κάρτα λοιπόν κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό εδώ το οποίο θα απαλληλογράφονται τα στοιχεία. Αυτή είναι η κάρτα όπως είναι από κάποια εταιρεία που βγάζει αυτές τις πλαστικές κάρτες. Στο κενό αυτό κομμάτι εδώ, με ειδικό μηχάνημα, θα γραφούν τα ονόματα, το όνομα του κατόχου, το όνομα επώνυμο, και κάτω ακριβώς από το όνομα είναι ο ΑΜΚΑ, το ατομικό μητρό που θα είναι μοναδικό για καθέναν, και παράλληλα θα υπάρχει και ένα barcode εδώ, δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός με τους αραβικούς χαρακτήρες. Και με barcode. Θα είναι και με barcode. Όταν ακούμε εμείς barcode, μας πιάνει έτσι μια φοβία. Γιατί έχει συνδυαστεί σε όλο το UPC, στα προϊόντα, έχει συνδυαστεί με το 666. Ας δούμε στα λίγα λεπτά που έχουμε. Δείξτε μας ένα σχήμα, ένα barcode και δώστε μας μια σύντομη, θα παρακαλούσα, μέσα σε δύο λεπτά μια ανάλυση και θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Γιατί θα έλεγα ότι χρειάζεται μια ανάλυση, γιατί έχετε δίκιο να μιλάτε για το barcode. Προσαρμόστε το λίγο γιατί δεν δείχνει το... Δεν δείχνει εκεί μήπως είναι. Δεν δείχνει. Εκεί. Πιο κοντά στο πρόσωπό σας λίγο. Στην επόμενη εκπομπή θα φέρω ένα σε μεγέθηση. Όχι, δεν είναι θέμα, είναι θέμα εστιάσεως. Για να μπορέσει να φανεί. Δεν δείχνει τίποτα, είναι λευκό. Δεν δείχνει. Μάλιστα. Κάνα να φέρω ένα σε μεγέθηση πολύ μεγάλη στην άλλη εκπομπή που θα αναλύσουμε. Εγώ θα μπορούσα να πω κάτι απλό. Σε ένα λεπτό θα ήθελα. Ναι, ενώ είμαι ουσιαστικά εσείς ρωτάτε γιατί είμαι φιλοξενούμενος. Έχετε δίκιο να έχετε μεγάλες ανησυχίες και αμφιβολίες, γιατί ποτέ σε ό,τι έγινε από αυτά που μέχρι τώρα μας έχουν επιβάλει, είτε τοπικά, εθνικά, είτε διεθνώς, κανείς δεν είχε την ελάχιστη ευαισθησία να δώσει καμία εξήγηση. Και συγκεκριμένα και για τον barcode που θα μιλήσουμε, ενώ γίνεται τόσο οχλαγωγία, τόσο φασαρία, και όχι μόνο στην Ορθοδοξία, την Ελληνική Ορθοδοξία, και σε άλλες χριστιανικές, πώς το λέμε... Σε άλλα δόγματα. Σε άλλα δόγματα, ναι.
σαν τα δόγματα έχουν γίνει σκανδαλώδης φασαρία, έχει συμβεί πολλές φορές, και κανείς δεν έχει καμία ευαισθησία να βγει και να πει γιατί γίνεται κάτι. Αξίζει να μιλήσουμε όμως για να πούμε ότι και για το UPC, στο οποίο έχετε κάθε λόγο να είσαστε εχθρός πέρα για πέρα, είναι διότι βάλανε ένα 666 χωρίς να υπάρχει καμία λογική, καμία σκοπιμότητα, καμία ωφελημότητα. Δεν χρειάζεται ο υπολογιστής για να λειτουργήσει να υπάρχει 666. Ποιο λόγο έχει? Ως χάραγμα να ρωτήσετε αυτούς που το βάλανε ποιο λόγο έχει, που δεν εξηγούνε και περιφρονούνε όσες και ρωτήσεις να κάνουν, δεν σας το πούνε. Επομένως, αφού εμείς γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη Γραφή και τους Πατέρες αυτό αποτελεί χάραγμα Αντιχρίστου, ακριβώς αποκλειστικός λόγος είναι για να σφραγίσουν όλα τα προϊόντα. Τώρα που μιλάμε, ότι μας θα δίνει ο Αντίχριστος και όχι ο Χριστός. Η τυχούσα ειρωνία. Ότι ο Κοσμοκράτορας δεν είναι ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Χριστός, ναι, που σταυρώθηκε και ανέστηκε μας, αλλά θέλουν κάποιον άλλον Αντίχριστο να μας φέρουν ως νέο Μεσσία. Και μας τον προετοιμάζουν, με τη σημαία του το 666. Πάρτο στο UPC, πάρτο στα προϊόντα, πάρτο και στις κάρτες, πάρτο και στις ταυτότητες. Πού πάμε λοιπόν? Αφελώς να σας πούμε ότι έτυχε να είναι κάποιο τυχαίο νόμιμο, το βάλαμε σαν οριοθέτηση, θα τα πούμε θα ήθελα... Αλλά μόνο τα αυτά, επειδή ξέρω σε προηγούμενη εκπομπή που είμαστε μαζί, είχαμε καλέσει και νομικό τον κύριο Περάκη, και στην περασμένη εκπομπή είχατε καλέσει τον πατέρα Φωτόπουλο, μάλιστα, τον πατέρα Λαμπρό, που ήταν νομικός, σωστό. Θα σας πω εγώ κάτι απλό, γιατί είχα και στο νομικό είχα ένα αντίλογο και ρώτησα κατά πόσο υπάρχει επί της ουσίας ή το γραμμένο στον τύπο. Αν τυχόν πιάσουμε απλά και μόνο επί της νομικής, του νομικού τύπου, μπορώ να πω κάτι απλό. Αν τυχόν πούνε ότι και τι σε ενοχλεί τα τρία εξάρια, ρωτώ εγώ τότε, γιατί μας ενοχλεί ο ήλιος Βεργίνας αν τον έχει ο Γκριγκόροφ? Εκεί μας ενοχλεί. Γιατί είναι συνειδησιακό εθνικό πρόβλημα. Και λέμε, μπορεί να σφετεριστεί τον ήλιο της Βεργίνας που είναι ο σχορεμένος, που τα ανακάλυψε, ο Ανδρόνικος. Ο Ανδρόνικος, μάλιστα. Λοιπόν, και ευτυχώς που έτυχε να είναι και τότε. Λοιπόν, αυτό είναι σύμβολο και ενοχλεί τη συνείδηση του ελληνικού λαού. Τα τρία εξάρια που δεν έχουν κανένα νόημα, τα βάλανε είτε αρέσει είτε δεν σ' αρέσει παντού σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία εξήγηση, και ειρωνικά λένε και τι σε ενοχλεί. Εμάς μας ενοχλεί. Σύμβολο. Ακριβώς. Γιατί δεν δεχόμεθα τέτοιο σύμβολο που... Θέλω να πω λοιπόν ότι χρειάζεται μια λεπτομερή εξήγηση. Που είναι σφραγίδα τροποντινά, όπως είναι ο Σταυρός του Χριστού, ναι. Αυτό το σύμβολο είναι τροποντινά το σύμβολο, η σημαία του Αντιχρίστου. Δίνω μια εικόνα στους τηλεθεατές, επειδή διαβάσετε θεολογικά κείμενα και σαφώς είναι στην αρχαΐουσα ή κάποια δεδομένη καθαρεύουσα. Και έδωσα μία εικόνα, γι' αυτό το τράβηξα λιγάκι. Λοιπόν, ας καταλήξουμε. Οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, μας δείξατε, ναι, δεν φάνηκε καλά φυσικά, γράφεται πάνω το barcode, γράφεται το barcode, ναι, με barcode και με συλλιζαρισμένο νούμερο γράφεται αυτός ο ΑΜΚΑ, που, ναι, είπαμε ότι είναι και φακέλωμα, και δεν γνωρίζουμε τι άλλο ακριβώς για μυστικό το φακέλωμα μπορεί... είχα μιλήσει την περασμένη, ναι, φορά. Ότι μπορεί, όχι, λέω για την κάρτα, ναι, αυτή. Ναι. Επομένως, αν αυτή η κάρτα τώρα διαδίδεται και γίνεται υποχρεωτική, και λέγω ότι από το ερχόμενο θα είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες, εμείς τους ρωτάμε, μας θέτουν όρον να αποθάνουμε ή να ζήσουμε? Δηλαδή, αν δεν πάρουμε την κάρτα, δεν μας δώσουν ψωμί να φάμε? Έχουν το δικαίωμα αυτό? Εγώ δεν θέλω να πάρω την κάρτα αυτή. Γιατί έχει ΑΜΚΑ. Τι ΑΜΚΑ, τι ΕΚΑΜ. Εγώ δεν θέλω να πάρω την κάρτα αυτή. Γιατί δεν θέλω να δω τον μπαρκό το οποίο χαράζουν επάνω. Δεν ξέρω αν βάλουν και 666 ή δεν βάλουν. Δεν με ενδιαφέρει αν βάλουν ή δεν βάλουν. Όταν βλέπω εγώ barcode, το συνδυάζω πάντα με το 666. Έχουν δικαίωμα λοιπόν να μας δημιουργούν αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Έχουν δικαίωμα λοιπόν, έχει δικαίωμα η πολιτεία. Αντί να εξυγχρονίσει τον πολίτη, ναι. Αντί να τον ανακουφίσει, να τον βάζει σε αυτά τα διλήμματα και να του λέγει, αν θα πάρεις την κάρτα, θα έχεις ιατρική περίθαλψη, θα έχεις φάρμακα, θα έχεις σύνταξη, θα έχεις μισθό, θα έχεις τόσες άλλες απολαύσεις και θα ευνοείσαι. Αν δεν πάρεις την κάρτα, πεθαίνεις από την πείνα. Και τι θα πει τότε, ποιο ηθικό πρόβλημα και κοινωνικό έχει να αντιμετωπίσει η μάνα, όταν πει έχω ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία, πέντε παιδιά? Την φέρουν λοιπόν να κάνει συμβιβασμού συνειδήσεως.
να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως και υπάρχουν μητέρες που λένε δεν παίρνω την κάρτα, πότε, ας πεθάνουν τα παιδιά μου. Λέει και μια γερόντισσα συνταξίκους, αν μου φέρουν την κάρτα θα τους πετάξω στα μούτρα και ας πεθάνω από την πείνα. Λοιπόν, τι προβλήματα έρχονται να δημιουργήσουν στον ελληνικό λαό. Γιατί μας λένε ότι είναι λοιπόν υποχρεωτική η κάρτα. Θα έχει τον ΑΜΚΑ το ενίο αυτό κωδικό αριθμό της ασφάλισης φόρου ζωής. Γιατί μας λένε υποχρεωτική η ταυτότητα. Με πολυπλοκότερα, θα λέγαμε, συστήματα, απαράδεκτα σύμβολα και λωρίδες φακελώματος. Γιατί μας απασχολούν με αυτά τα πράγματα. Γιατί μας ταλαιπωρούν. Γιατί δεν μας εξυγχρονίζουν χωρίς να μας θίγουν τις προσωπικές μας ελευθερίες. Χωρίς να μας φακελώνουν. Χωρίς να μας προσβάλλουν με χαράγματα και άδειλα και κρύφια σύμβολα. Γιατί είναι υποχρεωτικό αυτά τα πράγματα. Ποια κέντρα αποφάσεων τα επιβάλλουν αυτά. Αν ρωτήσετε τα σχετικά υπουργεία δεν ξέρουν τίποτα. Άρα κάποιοι κρύβονται πίσω. Οι οποίοι τα ετοιμάζουν αυτά, τα προωθούν, αγνοείται ο λαός. Μιλήσαμε επανειλημμένως για αντίδραση της Συνόδου, του Αγίου Όρους, των όλων των φορέων, όλων των μορφωμένων, όλων των χριστιανών και σε μεγάλες πάνδημες εκδηλώσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτοί προχωρούν και έχουμε τεκμήρια ότι και οι ταυτότητες ετοιμάζονται. Έχουν ήδη δοθεί τα χρήματα, το εφάπαξ χρηματικό ποσό για την ετοιμασία των υπολογιστών και την επεξεργασία των στοιχείων και την καταγραφή και επεξεργασία. Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια, γιατί δεν κάνουν ένα διάλογο, γιατί δεν βάζουν ένα όριο. Απλούν, όσοι θέλετε πάρτε ηλεκτρονική ταυτότητα. Όσοι δεν θέλετε έχετε δικαίωμα να ζήσετε και με μη ηλεκτρονική. Και έπειτα λέει δεν θα ταξιδεύσεις να δεν πάρεις την κάρτα, δεν θα ταξιδεύσεις να πάρεις το διαβατήριο. Γιατί μας θέτουν αυτά τα όρια, γιατί μας συνθλίβουν κάτω από αυτές τις απειλές και από αυτά τα πράγματα και μας θέτουν τόσα θέματα. Βέβαια δεν ολοκληρώσαμε και σήμερα. Πληροφορούμε θα μάλιστα ότι πάνε πάρα πέρα. Θα τα πούμε αυτά στην επόμενη εκπομπή κύριε Σταμάτη. Έχουν φτάσει στο σημείο ώστε να θέλουν να σφραγίσουν και τα νήπια με ένα μικρό τσιπ που το βάζουν με υποδόρια στο σωματάκι του μικρού παιδιού, ώστε να αποτελεί αυτό με το barcode μάλιστα. Εύκολα γιατί έχουν κάνει πειράματα σε ζωή. Με σκοπό. Μέχρι και τις μέλισσες έχουν ήδη σφραγίσει μέλισσες. Θα το ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Με σκοπό δηλαδή να ελέγχουν το άτομο, το πρόσωπο. Που βρίσκεται, που στέκεται. Δείτε να μην κλαπεί. Αυτός είναι λόγος. Μην κλέψουν το βρέφος που γεννήθηκε και να το βάλουν υποδόρια αυτό το μικρό τζιπ με το barcode ώστε να το ελέγχουν με το κομπιούτερ που βρίσκεται, τι κάνει, τι φτιάχνει. Και τελικά τον άνθρωπο θα τον κάνουν τι δηλαδή. Ένα ρομποτάκι το οποίο θα παρακολουθούν από οπουδήποτε βρίσκονται αυτοί οι εγκέφαλοι για να τον στενεύουν και να μην τον αφήνουν ελεύθερο να εκφράσει την άποψή του και την αντίρρησή του. Έχουμε δημοκρατία ή δεν έχουμε. Τι θα δημιουργήσουμε. Μήπως πάμε αγαπητοί τηλεθεατές να δημιουργήσουμε την υπερδικτακτορία του αντιχρίστου, ενός κοσμοκράτορα. Και έχουμε έναν αντίχριστο τον Πάπα στο Βατικανό. Έναν αντίχριστο πλανητάρχη θρησκευτικό που μας δημιουργεί τα προβλήματα και στην Ήπειρο. Και το εκκλησιαστικό θέμα εδώ λένε ότι έχει μεγάλη μερίδα το Βατικανό για αυτή την κρίση. Και λυπούμεθα γιατί κάποιοι ρασοφόροι, υψηλά ιστάμενοι, δεν εννοούν να καταλάβουν ότι τέλος πάντων πρέπει να μας απασχολήσουν και άλλα προβλήματα εκτός από αυτό των υψηλών θρόνων. Πρέπει να μας απασχολήσουν προβλήματα ταυτοτήτων, καρτών, μακεδονικό, θρακικό, βορειοπηρετικό, κυπριακό, προβλήματα ορθοδοξίας υπάρξεώς μας. Λοιπόν, πώς μπορούμε εμείς να ησυχάσουμε όταν κινδυνεύουμε να γίνουμε, θα λέγαμε, ρομποτάκια που θα καταργηθεί το πρόσωπό μας. Αλλά ας πληρώσουμε στην επόμενη. Ναι, αλλά ο λαός σας πληροφορώ κάτι ότι πολύ μεγάλη μερίδα λόγου έχει εξαγριωθεί για το δούλεμα που γίνεται, όπως και με τους δωρητές οργανωσώματος που πλέον έγινε βούκινο παντού, εφημερίδες μέσα ενημέρωσης για το περιβόητο εμπόριο ανθρώπων δωρητών οργανωσώματος και σε έχει εξαγριωθεί με κάθε... Θα δούμε σε ειδική εκπομπή αυτό το θέμα. Έχει υπάρξει μεγάλη στο λαό ανησυχία σε κάθε δικαιοτομιστικό και δεν κοιτάνε τίποτα με καλό μάτι πια. Δηλαδή χάνεται ένα παιδί. Και το βρίσκουν με ένα νεφρό. Αν, με το, ένα βρούνε, αν το βρούνε είναι πολύ σπουδαία δουλειά. Τα περισσότερα δεν τα βρίσκουν για τα τεμαχίδια. Χάριν διός δηλαδή. Τα τεμαχίδια. Αλλά περί αυτού θα βγούμε σε ειδική εκπομπή. Το θέμα μας παραμένει. Οι ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες λοιπόν είναι εξυγχρονισμός ή απειλή. Και ρωτάμε αυτό το κράτος. Πού μας οδηγεί. Τα βρήκε έτοιμα από τους προηγούμενους. Αυτοί τι θα πράξουν. Είχαμε το 87 μια επιχείρηση να σφραγιστούν και τα νήπια ακόμα. Με καμ.
και τα υπόλοιπα. Τώρα, τι θα κάνουμε, δεν έχουμε αλλάξει, δεν θα διορθωθούμε. Ας ευχηθούμε και η Εκκλησία, όπως έχει πάρει εντολή από τη Σύνοδο, όλες οι Μητροπόλεις να δραστηριοποιηθούν, και όλοι οι κληρικοί, και όλοι οι φορείς, οι πάντες, να δούμε τι θα κάνουμε με το πρόβλημα αυτό. Δεν μας περιμένει. Οι κάρτες διανέμονται, οι ταυτότητες ετοιμάζονται. Τι θα κάνουμε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, θα δεχθούμε αντίχρηστα πράγματα ή θα δεχτούμε να καταργηθεί το πρόσωπό μας και η σφραγίδα του βαπτίσματός μας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και εσάς και στα μάτια που ήσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ. Χαίρετε.